Έπεσε η γραμμή, σας ακούμε κύριε Κουμπενά ξανά. Έλεγα νωρίτερα, επειδή είπατε για το ότι έχει ένα εισπρακτικό χαρακτήρα, ότι το όφελος που εκτιμάται γύρω στα 50 εκατομμύρια θα πάει και στους Δήμους και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Τουρισμού για θέματα που αφορούν τον τουρισμό. Σίγουρα. Ένα μέρος θα πάει, θεωρώ, προς τους Δήμους. Όμως, να πούμε ότι η κρουαζιέρα δεν έχει δει έργα υποδομής τα τελευταία 30 χρόνια. Το τελευταίο έργο που ξεκίνησε για την κρουαζιέρα και βέβαια δεν τελείωσε ποτέ είναι η προέκταση του λιμένα της κρουαζιέρας στον Πειραιά, το οποίο ακόμη είναι σε στάδιο θεμελίων. Ξεκίνησε το έργο και έχει σταματήσει 3 φορές. Σε κανένα άλλο λιμάνι, ειδικά στα τα δύο που αναφέρονται συνεχώς, η Σαντορίνη και η Μύκονος, δεν έχουν καμία υποδομή για την κρουαζιέρα. Ένα τελεφερίκ που έγινε με δωρεά κάποιο φοπιστή πριν από αρκετά χρόνια, που εξυπηρετεί 600 επιβάτες την ώρα, είναι ένα λιμάνι ανύπαρκτο και τώρα καλείται η εταιρεία να έρθει να πληρώσει κάποια τέλη, περιμένοντας να γίνουν υποδομές. Σε καμία χώρα δεν γίνεται. Όταν λέτε υποδομές, τι υποδομές θα θέλετε εσείς ώστε να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα κρουαζιέρα? Αυτό που είναι το αυτονόητο για τη Σαντορίνη είναι ένα δεύτερο τελεφερίκ. Και ένας δρόμος καλύτερος από το δεύτερο λιμάνι των Αθηνιών προς την πόλη των Φυρών. Επίσης να πούμε ότι το καλύτερο μέτρο για την αποφυγή του φαινομένου συνωστισμού είναι ο περιορισμός των αριθμών των επιβατών που έχει γίνει ήδη στη Σαντορίνη και η ρύθμιση των ροών. Παράλληλα, σίγουρα θεωρούμε ότι οι τοπικοί προορισμοί πρέπει να υποφελούνται και από οποιαδήποτε τουριστική δραστηριότητα γίνεται στους προορισμούς, αλλά με έναν τρόπο συντεταγμένο και μελετημένο. Το να μπει χωρίς διαβούλευση ένα τέλος ξαφνικά και προειδοποιητά. Υπάρχει όμως, δεν υπάρχει και σε άλλες χώρες τέλος κρουαζιέρας, κύριε Πρόεδρε? Εδώ άλλες χώρες θέλουν να βάλουν και τέλος τουρίστα, ιδίως σε περιοχές που ταλαιπωρούνται πολύ από τον υπερτουρισμό, Βενετία κλπ. Ένα σημαντικό σημείο, δεν είναι τέλος κρουαζιέρα, είναι τέλος ημερήσεων επισκεπτών. Δεν είναι, γιατί αναγνωρίζουν ότι δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα που επιβαρύνει τον προορισμό. Σωστά. Εμείς δεν έχουμε τέλος ημερήσεων τουρίστα, να το πω έτσι. Γι' αυτό πρώτη φορά μπαίνει ένα τέλος. Το μόνο που έχουμε είναι στα ξενοδοχεία. Μπαίνει μόνο στην κρουαζιέρα. Για αρχή, γιατί εκεί εντοπίστηκαν τα πολλά προβλήματα φέτος. Πολλοί λένε ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει αντιμετωπιστεί πολύ πιο νωρίς. Για υπερτουρισμό, εγώ ακούω τον κύριο Θεοχάρη να μιλάει από τότε που ήταν υπουργός τουρισμού, εδώ και κανένα 2-3 χρόνια. Σωστά, σωστά. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Θεοχάρης είναι αυτός που βοήθησε τα μέγιστα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα μετά τον κορονοϊό. Είναι εκείνος που χάρη στις δικές του ενέργειες ήρθαν οι εταιρείες κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Και τώρα ήρθε η ώρα να εισπράξει η χώρα και σίγουρα είναι δίκαιο αυτό να μπει κάποιο τέλος. Όμως έπρεπε να μπει με κάποιο χρονικό ορίζοντα, γιατί η κρουαζιέρα πουλάει 2 χρόνια πριν ξεκινήσει το ταξίδι. Οπότε οτιδήποτε τέλος μπαίνει πριν από τα 2 χρόνια, με εφαρμογή πριν από τα 2 χρόνια, το επιμονίζεται κατευθείαν η εταιρεία κρουαζιέρας. Επίσης να πούμε ότι αυτό το τέλος, που μπορεί σε κάποιους να φαίνεται μικρό, είναι η κορφή του Παγωγόβουνου σε μια σειρά αυξήσεων που έχουν γίνει στην κρουαζιέρα. Έγινε το τέλος του ΑΕΑ στην αύξηση του ISPS που έχει να κάνει με την επιλέξη των λιμανιών. Αυτό το τέλος δεν θα το πληρώνει ο κάθε επιβάτης? Δηλαδή στο όχι, για τα επόμενα 2 χρόνια. Γιατί αυτό το τέλος, ο επιβάτης έχει ήδη πληρώσει το εισιτήριό του. Δεν μπορούν οι εταιρείες τώρα να πάνε πίσω και να ζητάνε τα χρήματα. Λέτε ότι για 2 χρόνια όσοι έχουν βγάλει ήδη το εισιτήριό τους θα το επομισθεί η εταιρεία με το κρουαζιερόπλοιο. Ακριβώς. Μάλιστα. Και γι' αυτό είπαμε ότι έπρεπε το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί σταδιακά με κάποιο χρόνο προειδοποίησης για να μπορούν και οι εταιρείες να ενημερώσουν και να περάσουν το κόστος στον επιβάτη. Επίσης, ένα σημαντικό να ξέρουμε τη γενική εικόνα για τις κρουαζιέρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει επιβαρυνθεί με τους κανονισμούς για την ανθρακοποίηση, με ένα επιπλέον κόστος στην επιχειρησιακή λειτουργία του πλοίου γύρω στα 30%. Οπότε όλα αυτά μαζί αθροίζονται και η Ευρώπη γίνεται μη ελκυστική για τις εταιρείες κρουαζιέρας, οι οποίες έχουν διάφορες άλλες επιλογές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση ή μείωση της κρουαζιέρας σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα βεβαίως?
στην Ελλάδα έχουμε μια σημαντικότατη αύξηση που προήλθε, όπως σας είπα, από τις καλές ενέργειες που έκανε η τωρινή κυβέρνηση μετά τον κορονοϊό, χωρίς βέβαια να υπάρχει και αύξηση ή βελτίωση στις υποδομές. Έχουμε μια σημαντικότατη αύξηση στο home porting, στην επιβίβαση των επιβατών, που έχει οδηγήσει και στη μεγάλη αύξηση των απευθείας πίσω από την Αμερική, γιατί περισσότεροι επιβάτες κρουαζιέρας είναι Αμερικανοί πολίτες. Οπότε αυτό συνδυάζεται και με το αεροδρόμιο, αφού περίπου 600 με 700.000 επιβάτες θα επιβαστούν στον Πειραιά, όπως καταλαβαίνετε αυτοί έρχονται μέσω του Ελευθέριου Βενιζέλου. Καθώς επίσης και με την αύξηση στις παραμονές των ξενοδοχείων του Πειραιά, που έχει γίνει αύξηση και στον αριθμό των ξενοδοχείων, αλλά και στην αύξηση των διαεκτερεύσεων στην Αθήνα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το θέμα. Πάντως εσείς μας λέτε ότι για τα επόμενα 2 χρόνια το τέλος αυτό θα το πληρώνουν οι εταιρείες των κρουαζιερόπλοιων και από εκεί και πέρα στα νέα εισιτήρια που θα κλείνουν οι επιβάτες μιας κρουαζιέρας θα μπαίνει μέσα και το 20 ευρώ για Σαντορίνη και Μύκονο και το 5 ευρώ για τις υπόλοιπες περιοχές από την 1η Ιουνίου στις 30 Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Και ο κίνδυνος είναι ότι αυτό το κόστος, με όλα τα άλλα που σας προενέφερα, την αύξηση της λειτουργίας στο κόστος λειτουργίας των πλοίων λόγω των καινούργιων περιβαλλοντολογικών κανονισμών στην Ευρώπη, συν διάφορες άλλες αποφάσεις που έχουν πάρθει, όπως είναι το σύστημα entry-exit στην Ευρώπη και το αντίστοιχο αιτίας για τους Αμερικανούς πολίτες, επιβαρύνουν αρκετά την κρουαζιέρα και θεωρούμε ότι η κρουαζιέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι σε ρυθμισμένη θέση. Να ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, ένας Αμερικανός για να κάνει μια κρουαζιέρα σε Μύκονο, Σαντορίνη και λοιπά σε άλλα νησιά, πόσο περίπου πληρώνει, πόσο είναι το κόστος? Κοιτάξτε, αν για 7 ημέρες κρουαζιέρα μιλάμε πάντοτε, χωρίς το αεροπορικό, ο μέσος όρος είναι 1.000-1.200 ευρώ το επιβάτης. Μάλιστα. Χωρίς το αεροπορικό στήριο για να φτάσει στην Ελλάδα, βέβαια. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι αν δίνει 1.200 ευρώ για την 7ήμερη κρουαζιέρα, τώρα το να δώσει 1.220 δεν είναι τόσο τραγική αύξηση, αλλά το ακούμε. Ακούμε και τη δική σας ένσταση. Σίγουρα δεν είναι τραγική. Σε εκείνο που σας λέω δεν είναι μόνο τα 1.200, γιατί κάθε χρόνο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς το κόστος στην φορολόγηση των αερίων ρήπων, καθώς και στην τιμές των πετρελαίων και την φορολόγηση των πετρελαίων. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τις εταιρείες. Εγώ λέω τώρα για τον επιβάτη. Ναι, αλλά και αυτό πρέπει να μετακυληθεί ώστε να μπορούν να αναβιώσει με τις εταιρείες. Θα μετακυληθεί και αυτό στον επιβάτη. Άρα, σταδιακά, αυτό το 1000 ευρώ που σας λέω, το 1200 που είναι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος τιμής πώλησης, θα φτάσει στα 1500 ή στα 1600. Όλα αυτά προστίθενται, δεν είναι? Μάλιστα. Και κάτι, μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Ποια είναι η χώρα που έχει την μεγαλύτερη έφεση, να το πω, στις κρουαζιέρες? Η Αμερική? Ναι, η χώρα παραγωγής επιβατών κρουαζιέρας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι το 80% των επιβατών κρουαζιέρας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμπενά, για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα.